φιλορροεί το βενιζέλιο. Αν δεν γίνουν ενέργειες άμεσα πολύ δραστικές, τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και προς το χειρότερο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο να στρέψουμε αυτό. Ένας ακόμα αναισθησιολόγος, απογοητευμένος από τις συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο, υπέβαλε την παραίτησή του. Εδώ και πολύ καιρό ζητάνε ασφαλείς συνθήκες εργασίας, συνθήκες εργασίας που να προσφέρουν αυτό που μπορούν με ασφάλεια και προς ασθενείς αλλά και προς τους ίδιους. Αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί. Δουλεύουμε με αυξημένα ωράρια, με εντέλεσθε, με υπερβάσεις εφημεριών. Αυτό μακροχρόνια δημιουργεί κόπωση και σωματική και ψυχική και είναι δικαιολογημένο οποιοδήποτε παίρνει μια τέτοια απόφαση να είναι κατανοητό. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό. Ενώ απαιτούν από εμάς, εγώ είμαι έτσι γιατρός που εφημερεύω και λόγω της έλλειψης συναδέλφου στην ψυχιατρική κάνω 10 εφημερίες το μήνα και απαιτεί το κράτος από εμάς και εγώ είμαι διατεθειμένος και το κάνω. Να κάνω 10 εφημερίες το μήνα, το 40% αυτών των χρημάτων, των λίγων χρημάτων που παίρνω, μου το φορολογεί το κράτος. Και λες και είμαι υψηλόμισθος και μου παίρνει πίσω δηλαδή στην ουσία τις μισές απολαβές που έχω αυτές τις εφημερίες. Αυτές δεν είναι συνθήκες τις οποίες θα, όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν συναδέλφους να παραμείνουν στο ΕΣΥ, αλλά στην ουσία είναι σαν να τους διώχνουν. Από 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλείνει ακόμα μια χειρουργική αίθουσα, με τις λίστες των χειρουργείων να μακραίνουν ακόμα περισσότερο. Είχε πριν ένα περίπου χρόνο αποχωρήσει από το νοσοκομείο με παραίτηση μία ακόμα αναισθησιολόγος και επίκειται άμεσα να συνταξιοδοτηθούν 2 αναισθησιολόγοι. Που σημαίνει θα φτάσουμε πολύ σύντομα σε ένα αριθμό αναισθησιολόγων ούτε τους μισούς από τους προβλεπόμενους. Ήδη οι αίθουσες των χειρουργείων που λειτουργούν είναι οι μισές από το αυτό που θα μπορούσε και με την αποχώρηση και του αναισθησιολόγου στην τωρινή περίπτωση θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα που ουσιαστικά θα περιορίσει τα τακτικά χειρουργεία σε ένα πολύ μικρό αριθμό. Αυτή την ώρα και σύμφωνα με τα στοιχεία της επικαιροποιημένης λίστας χειρουργείου του νοσοκομείου, στην νοτορινολαριγκολογική κλινική υπάρχουν 1.301 περιστατικά σε αναμονή, 425 είναι στη λίστα στη χειρουργική κλινική, 334 περιστατικά στην ορθοπαιδική κλινική και 304 στην νευροχειρουργική κλινική. Η λίστα η τεράστια που υπάρχει, πάνω από τον 8.000 κόσμο, 9.000 κόσμους που περιμένει σε όλο το νησί, όχι μόνο δεν θα μειώνεται, αλλά θα αυξάνεται και βεβαίως, δυστυχώς, με επιλογή πάλι της κυβέρνησης του Υπουργείου, θα σπρώχνεται αυτός ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα. Προβληματισμός επικρατεί και για τα επίγοντα όταν το νοσοκομείο θα εφημερεύει, καθώς ακόμα και οι εφημερίες δύσκολα πια θα καλύπτονται. Το Βενιζέλιο είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, σηκώνει ένα πολύ μεγάλο μέρους της δημόσιας υγείας για όλη την Κρήτη. Δέχεται παραπομπές από όλο το νησί και τα γύρω νησιά, που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχθεί για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει και αυτές που χρειάζεται ο κόσμος. Αν συνεχίσει αυτή η τροπή, και το Βενιζέλιο θα αποδυναμωθεί και ο κόσμος δεν θα έχει δυνατότητα να εξυπηρετηθεί με τον τρόπο που χρειάζεται. Ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Παγνί, δεν είναι δυνατόν να σηκώσει μόνο του όλο το βάρος της δημόσιας περίθαλψης. Καλούμε τους συναδέλφους να παραμείνουν στα νοσοκομεία, να παλέψουν για μια δημόσια δωρεάν υγεία και να διεκδικήσουν αυτό που μας αξίζει. Το να φύγουμε, το καταλαβαίνω, είναι απόλυτα ανθρώπινο, είναι απόλυτα δικαιολογημένο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που θα θέλαμε για να αντισταθούμε σε αυτή την πραγματικά λέλεπα που στην ουσία διαλύει το ΕΣΥ.